Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το πρωί την Πάτρα. Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στο κέντρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για πλημμύρες σε υπόγεια κυρίως στον Άγιο Βασίλειο και τα Αραχοβίτικα. Η κακοκαιρία πλήττει και το Μεσολόγγι με σπίτια και καταστήματα να έχουν πλημμυρίσει. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η γυναίκα η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε από τα ορμητικά νερά στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Πλάτωνος στην Οβριά Πατρών. Η γυναίκα επέβαινε σε ταξί και όταν κατέβηκε από το όχημα παρασύρθηκε με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σε φρεάτιο. Την ίδια ώρα καταστήματα πλημμύρισαν στην περιοχή. Εισαγγελική έρευνα για τα Capital Controls. Εισαγγελικός λειτουργός μετά από παρεμβάσεις δεκάδων πολιτών, ορισμένων και από την Δυτική Ελλάδα, διερευνά το ενδεχόμενο ύπαρξης ποινικών ευθυνών. Απαρηγόρητη η συγγενής και η κοπέλα του 32χρονου πιλότου Σωτήρη Αντωνόπουλου, που έχασε τη ζωή του στο μοιραίο Τσέσνα. Ο θείος της κοπέλας μίλησε στους δημοσιογράφους. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος του Αλισού. Το τροχαίο σημειώθηκε μετά από μετοπική σύγκρουση γεωταχή οχημάτων. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί. Μάλιστα για τον έναν χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του από τα συντρίμια του οχήματος. Στις 11 το πρωί η κηδεία του 45χρονου αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας που αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό από το διαμέρισμά του επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το δάνειό του. Απίστευτο συμβάν στην Ηλία. Αυτοκίνητο κάνοντας τρελή πορεία μπήκε σε αυλή σπιτιού. Καλούν και πάλι για ανάκριση τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη επειδή έφτιαξε την παιδική χαρά και τον χώρο ποδηλάτου στην ακτή Δημαίων. Σκουπίδια ακόμη και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι πέταξαν μπάζα αλλά και διάφορα χαρτοκούθια στο κεντρικότερο σημείο της Πάτρας. Συγκλονισμένη κοινωνία στην Δυτική Ελλάδα για τον χαμό ενός 19χρονου. Πρόκειται για ένα νέο παιδί από την Αύπακτο που έφυγε νωρίς λόγω ανίατης ασθένειας. Απίστευτη η καταγγελία ανάπηρης ηλικιωμένης γυναίκας. Δεν μπορεί να βγάλει αναπηρική σύνταξη γιατί ενώ κυκλοφορεί με μαγκούρα και δεν μπορεί να περπατήσει, στο ΚΕΠΑ την βγάζουν περδίκη. Συστράτευση όλων των φορέων για την επίλυση του προβλήματος με την εγκατάλειψη των γηπέδων. Ο Δήμος κάλεσε χθες σε σύσκεψη όλους τους εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων. Το χωρίς παπούτσια ανεβάζει το θέατρο Ρεφενέ. Οι παραστάσεις θα δοθούν στις γραμμές τέχνης. Η έκθεση Reculture 4 άνοιξε χθες τις πύλες της στην αγορά Αργύρη. Έκθεση του ΚΚΕ για τα 70 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. Κυρίες, κύριοι, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας είναι στη διάθεση των πελατών μας έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447.
Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης.